θα κάνουμε ένα μίνι απολογισμό. Και για το λόγο αυτό θα πάμε να συνδεθούμε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Κύριε Φαρμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για να ξεκινήσουμε από το τρένο. Ένα θέμα το οποίο εδώ και αρκετό καιρό εσείς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, παρακολουθεί χωρίς τυμπανοκρουσίες, θα έλεγα εγώ. Και τελικά καταλήξαμε την Παρασκευή να έχουμε διαστόματος του Υπουργού Υποδομών, του κύριου Καραμαλή, μία πρόταση την οποία δεν την περίμενε κανείς, γιατί άλλα είχαμε ακούσει, άλλα διαβάζαμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος για ένα πράγμα. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας και μιλώντας για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, ένα από τα οποία είναι και η έλευση της σιδηροδρομικής σύνδεσης μέχρι το λιμάνι της Πάρθας, είχαμε τοποθετηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για το θέμα αυτό. Το επιχείρημά μας είχε να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε, όπως πολλά άλλα στην περιοχή, θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει το 2020 και ακόμα συζητάμε τον τρόπο. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι από μια μικρή ανασκόπηση του παρελθόντος παρακολουθεί κανένας ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο όλοι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά του, όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο μεγάλο και πόσο μεγάλο είναι το έργο, αλλά και πόσο καλό θα κάνει στους κατοίκους της Πάτρας και όχι μόνο. Και από την άλλη, επιτρέπουμε τόσα χρόνια, ως πολίτης μιλώ και ως τίποτε άλλο, επιτρέπουμε σε πάρα πολλούς να στείλουν καριέρες, και το είπα και στην εισήγησή μου, μάλλον στον χαιρετισμό μου πριν την τοποθέτηση του Υπουργού, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο. Τι είπα λοιπόν, ότι πολλοί έχουν στήσει καριέρες πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν στήσει καριέρες κρυβόμενοι πίσω από ψευτοδιλήμματα, κρυβόμενοι πίσω από συνθήματα, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με την ουσία. Και η ουσία δεν είναι άλλη. Η ουσία είναι μία. Ότι πρέπει να έχουμε έργο, πρέπει να έχουμε ένα έργο το οποίο θα είναι πλήρες, θα φτάνει δηλαδή μέχρι το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας, θα συνδέει επιτέλους την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με τον σιδηρόδρομο και θα δώσει την υπεραξία που χρειάζεται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ένα έργο το οποίο ουδόλως θα υποβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών της Πάτρας σε καμία περίπτωση, και εκ τρίτου θα πρέπει να είναι ένα έργο το οποίο θα έχει την κοινωνική συνένεση. Βήμα-βήμα λοιπόν και χωρίς την παρομοκρουσίες, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς προσπαθούσαμε τόσο καιρό να διεκδικήσουμε για λογαριασμό του πατραϊκού λαού και όλων των πολιτών της Ελλάδας ακριβώς στην παρουσίαση ενός σχεδίου εκ μέρους του Υπουργού, το οποίο θα έχει τις τρεις προδιαγραφές. Έχω την αίσθηση ότι με την προσθεσινή δήλωση του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Καραμαλή, έγινε μια πολύ ωραία αρχή. Και έγινε μια πολύ ωραία αρχή γιατί υπήρξε ένα σαφές σχέδιο για πρώτη φορά, πέρα και πάνω από κάθε είδους μέχρι σήμερα τοποθετήσεις ή διαρροές αυτούς που έχουμε συνηθίσει να έχουμε. Και από την άλλη, έχουμε μια πρόταση την οποία έχουμε μέσα το 2021, από όσα είπε σίγουρα ο Υπουργός, ότι μπορούμε να την συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως την κοινωνία των πολιτών. Κύριε Φαρμάκη, τι άλλαξε όμως, γιατί κάτι άλλαξε. Γιατί η στάση του Υπουργού ήταν τελείως διαφορετική αρχικά, πριν από αρκετούς μήνες. Τον πείσατε, του δείξατε κάποια σχέδια, επιμείνατε, γιατί κάτι άλλαξε. Σίγουρα κάτι άλλαξε. Εμείς από πλευράς μας καταστήσαμε σαφές και νιώθοντας ότι εκπροσωπούμε τους πολίτες στο βαθμό που τους εκπροσωπούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο κάνουμε όλοι, από την αίσθηση. Εμείς καταστήσαμε σαφές ότι θα πρέπει το έργο αυτό να έχει την κοινωνική συνένεση. Μια κοινωνική συνένεση η οποία βασίζεται στο ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πληγεί, να υποβαθμιστεί η καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτή δεν πλήττεται με το παρουσιαζόμενο έργο, γιατί από όσο είδαμε δεν υπάρχει ουσιαστικά διακοπή της υπόλοιπης πόλης από το προεργαλειακό μέτωπο στον βαρύ αστικό της πόλης. Είναι ταυτόχρονα μια πρόταση η οποία ουσιαστικά έχει υιοθετηθεί εδώ και από πολύ καιρό από τον επιστημονικό κόσμο της πόλης και της ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Κάτι το οποίο αποδεικνύει από μόνο του όχι μόνο το, ξέρετε, ότι αν είναι καλή, ελλιπής ή πλήρης πρόταση, μας δείχνει ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα γίνει, ξέρετε, η επιστημονική ευθυντότητα
είναι και αυτή που εγγυάται την βιωσιμότητα και άρα την υλοποιησιμότητα του έργου. Βεβαίως, και τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε όλοι εμείς, έτσι. Αυτό ζητάει ο πολίτης. Βεβαίως, αυτό ζητάει ο πολίτης. Τι ζητάει? Έργα που γίνονται, έργα που θα γίνουν και όχι έργα που τάζονται. Μάλιστα. Αυτό που εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο και αυτό έγινε ξεκάθαρο, είναι να μην παίζουμε πλέον με τις λέξεις. Ξέρετε, τόσο καιρό είχαμε γίνει μάρτυρες ενός περίεργου και εις βάρος του πατραϊκού λαού παιχνιδιού. Το οποίο τι ήταν? Ήταν ένα παιχνίδι των λέξεων. Cut and cover, βυθίσεις, υπογειοποίησεις. Εμείς τι είπαμε στον Υπουργό εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε όλες τις τάσεις μας στο δημόσιο διάλογο? Δείξτε μας τι εννοείτε. Δείξτε στους πολίτες τι εννοείτε. Και κοστολογήστε. Και εμείς αυτό που βλέπουμε είναι μια πρόταση, το βλέπουμε και μπροστά μας, το δείχνετε τώρα. Ναι. Είναι μια πρόταση την οποία βλέπουμε ακριβώς τι εννοεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι έτσι μπορούν να καταλάβουν και οι πολίτες και οι φορείς όλοι και να πάρουν θέση όταν έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Άλλωστε, αυτό ζητούσαν και οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρμάκη, και εσείς. Και εσείς. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο να συμπληρώσω και θα μου επιτρέψετε να έχετε δικαιοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλω μόνο έναν παράγοντα τον οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας. Μιλάμε για ένα έργο που θα πρέπει με τον τρόπο που δείχνετε τώρα, μάλιστα και τα πλάνα μιας ανάπλασης 70 στρεμμάτων, η οποία θα αναδείξει πραγματικά το κέντρο της πόλης και μάλιστα τον αστικό ιστό της πόλης, ο οποίος τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί στις συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχουμε. Δεν θα πρέπει να γίνουμε σε καμία περίπτωση μάρτυρες ενός ακόμα χαμένου τρένου ευκαιρίας δηλαδή για την πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, βγήκαν κι άλλα όμως, ασχοληθήκατε και με άλλα θέματα και βγήκαν κι άλλες ειδήσεις, αυτός ήταν και ο σκοπός, έτσι, και να αποκομίσετε δεσμεύσεις από ό,τι κατάλαβα από όλους όσους ήρθαν, αλλά και να κουβεντιάσετε για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το τρίμερο και από αυτά τα οποία μας είπαν κυβερνητικά στελέχη? Γιατί υπάρχουν και ειδήσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ψηλά και να αφορούν μόνο την πόλη της Πάτρας, αλλά ολόκληρη την περιφέρεια. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Υφυπουργός Τουρισμού, ένα παράδειγμα λέω, ο κύριος Κόντσολας, είπε ότι περνάει το επόμενο διάστημα ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ενισχύσει τις περιφέρειες όσον αφορά τον τουρισμό και άλλα θέματα. Κοιτάξτε, ο σκοπός του συνεδρίου δεν είναι άλλος από αυτόν που λέει και ο τίτλος του. Μιλάμε για ένα αναπτυξιακό συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανένας ότι ο σκοπός του συνεδρίου δεν είναι να πολιτικολογήσουμε, δεν είναι να τάξουμε, είναι να ακούσουμε, να έρθουμε σε πραγματικό και γόνιμο διάλογο ή εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας, ή εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και όλοι αυτοί οι οποίοι αν έτσι άλλο και εκ της θέσεώς μας και του ρόλου μας, αλλά και εκ του γεγονότος ότι όλοι θέλουμε το καλό της περιοχής, είναι ακριβώς αυτή η όσμωση για την οποία μίλησα και στην αναρτήρια ομιλία μου. Η όσμωση η οποία είναι απαραίτητη και θα εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που θα βασίζεται στη σύνθεση των απόψεων, στη διεκδίκηση εκ μέρους των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά στο να εισακούγονται αυτές οι απόψεις εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας, η οποία και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι από το συνέδριο που ζήσαμε γίναμε μάρτυρες μιας έτσι καλής διαδικασίας όσμωσης, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς ανθρώπους να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν αλλά και να πούν την άποψή τους για το αύριο της περιοχής. Και νομίζω από μόνο του αυτό είναι μια διαδικασία που σε αφήνει με μια έτσι πολύ ευχάριστη γεύση και σε κάνει αισιόδοξο για το μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.